Δήμαρχο για την πρόσκληση να βρεθώ μαζί σας σήμερα. Έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια για τη Θεσσαλονίκη. Είχα βρεθεί εδώ δίπλα στο Δήμο, δεύτερο και τρίτο κύμα, πέρσι σαν μέλος της Επιτροπής COVID. Ερχόμαστε σήμερα να επισκεφτώ το παράρτημα του ΕΟΔΗ που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε γραφείο και ομάδα εδώ. Έχουμε τις κινητές μονάδες που στεγάζονται στη ΔΕΘ και γενικά να επισκεφτώ τις υποδομές του ΕΟΔΗ στη Θεσσαλονίκη και να συζητήσουμε μαζί περαιτέρω συνεργασίας με τους Δήμους και τις περιφέρειες όσο αφορά τη δημόσια υγεία. Πέραν από αυτόν, ο ΕΟΔΗ έρχονται σήμερα δύο κινητές ομάδες που θα προσθεθούν στη μάχη κατά του COVID όσο αφορά τον εμβολιασμό. Αυτές οι κινητές μονάδες θα είναι στην διάθεση του Δήμου και της Περιφέρειας για να προσπαθήσουν να αυξήσουν την πρόσβαση στον εμβολιασμό σε κάποια απόμακρα μέρη της Βόρειος Ελλάδας. Τονίσω αυτό που είπε και ο Δήμαρχος. Το νούμερο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 είναι ο εμβολιασμός. Νομίζω το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό. Δεν είναι πλέον νέο, γιατί ακούμε πολλές φορές είναι ένα νέο εμβόλιο. Έχουν εμβολιαστεί 6 δισεκατομμύρια, πάνω από 6 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Και έχουν εμβολιαστεί με ασφάλεια. Οι παρενέργειες είναι αυτές οι γνωστές, οι σπάνιες που γνωρίζουμε. Και θεωρώ είναι ο μόνος δρόμος με τον οποίο θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε και να βγούμε από αυτή την πανδημία. Σε μια συνέντευξή σας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα σε αυτό το ερώτημα για τα παιδιατρικά. Είχε δημιουργηθεί ή αναπτυχθεί ένα σχέδιο για τα παιδιατρικά νοσοκομεία και τις κλινικές παιδών. Επειδή παγκοσμίως είχαμε δει μια αύξηση στα παιδιατρικά κρούσματα, μια σημαντική αύξηση λόγω της μετάλλαξης Δέλτα και λόγω το γεγονός πως τα παιδιά είναι ανεμβολίαστα ή δεν μπορούν να εμβολιαστούν αυτή τη στιγμή, και ήταν ένα σχέδιο για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι παντού να αντιμετωπίσουμε κάποια αύξηση σε νοσηλίες στα παιδιά. Βλέπουμε αύξηση στον αριθμό κρουσμάτων στα παιδιά. Αυτή τη στιγμή αποτελούν το 1,25 με 30% των κρουσμάτων, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε δει μεγάλη αύξηση σε νοσηλίες στα παιδιά και πολύ σοβαρά νοσήματα. Κύριε Ζαγούτη, η οικία που έχει βγει, μήπως τιμωρεί.